Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Μαύρο Ρόδο. Εσείς αν θέλετε να μας βοηθήσετε, κάντε απλά ένα like στο κανάλι μας και μια εγγραφή. Η Θάλια, μετά από υποδείξεις του Βίκου, τοποθετεί μια κρυφή κάμερα στο γραφείο του Θέμη. Η Πολυξένη συναντάει τον Πόβρη και μιλάνε για τα κτήματα της Μονής. Είμαστε στην ίδια πλευρά, Γιώργο. Δεν πρόκειται να αφήσω την ευκαιρία με τα κτήματα ανεκμετάλλευτη. Θέλω κι εγώ μερίδιο για να φτιάξω το μέλλον μου με δικά μου χρήματα και όχι με του Λευτέρη. Έννοια σου όμως και έχω τον τρόπο να κάνω το Λευτεράκι να τρέχει. Του λέει και το εκμυστηρεύεται τα σχέδιά της σε σχέση με εκείνον και τα κτήματα. Στο μοναστήρι η Φιλαρέτη θα έρθει αντιμέτωπη με μια επίσκεψη που θα την ταράξει πολύ. Πρόκειται για τον Ζαμάνο. Ούτε λίγο ούτε πολύ της λέει να σταματήσει να ψάχνει για το παιδί της, καθώς αυτό είναι νεκρό. Εκείνη όμως μέσα της ξέρει ότι το παιδί της ζει. Στην Πάτρα, το κλίμα ανάμεσα στο Βίκο και το Θέμη αρχίζει να δραματίζεται. Και αυτό γιατί ο Βίκος παρακολουθεί τις συνομιλίες του Θέμη και του Παράσκου και οι υποψίες του επιβεβαιώνονται. Η Πολυξένη εκβιάζει το Λευτέρη, ζητώντας του χρήματα για να μην αποκαλύψει στο Σαράντο το δάνειο που είχε πάρει από τον πατέρα του. Αν δεν θέλεις να το μάθει ο Σαράντος ότι ο Διακοσάβας σου είχε σώσει χρήματα, κοίτα να με βοηθήσει να πάρω μερίδιο από τα κτήματα. Ο Θέμης βγαίνει εκτός εαυτού όταν ανακαλύπτει ότι κάποιος έχει τοποθετήσει μικροκάμερα παρακολούθηση στο γραφείο του και ζητάει από τους άντρες της σήμανσης να ψάξουν το μαγαζί τους. Γυρίστε τούμπα όλο το μαγαζί και βρείτε μου ποιος είναι το τσιράκι και τόλμησε να βάλει κάμερα στο γραφείο μου. Λέει και ο Παράσκος αρχίζει να υποψιάζεται τη Θάλια. Εσύ έβαλες κάμερα στο γραφείο του Καστρινού, τη ρωτάει και εκείνη του ζητάει να την αφήσει. Αν σε ξεσκεπάσει, τίποτα δεν θα σε σώσει από τη μανία του. Μην παίζεις μαζί του και φρόντισε να είσαι πιο προσεκτική. Τη συστήνει και ο Γεράσιμος σε απόγνωση προσπαθεί να δώσει τέλος στη ζωή του.